Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα με μία ακόμη υποψήφια. Είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Λεβαδέων με την Συμφωνία Προοπτικής του Γιάννη Ταγκαλέγκα. Είναι η κυρία Βάλια Καράβα και συνδεόμαστε αμέσως με το στούντιό μας στην Λιβαδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Παλιού, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή σας ευχαριστώ επιτυχία. Πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι μαζί σας. Να είστε καλά. Είστε μια νέα γυναίκα και είστε πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων, αλλά και πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού και ανάπτυξης. Πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή η θέση που κατέχω είναι αυτή, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Έχω αναλάβει στη θέση ευθύνης που μόλις είπατε, αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου και εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα παιδείας αρχικά. Είχαμε στα τωρινά μου καθήκοντα της Προεδρίας μία ιδιαιτερότητα στο Δημοτικό αυτό Συμβούλιο, ναι, που ήταν η απλή αναλογική, δυσκόλεψε λιγάκι το έργο μας ως Δημοτική Παράταξη. Κατήχαμε μόνο τους 11 από τους 33 Δημοτικούς Συμβούλους και ήταν λιγάκι δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις. Έπρεπε να υπάρχει μία σύμπνοια απόψεων για να ληφθεί κάποια απόφαση. Μας δυσκόλεψε λιγάκι. Ναι. Ωστόσο, καταφέρατε να υπενθυμίζω. Να εξασφαλίσετε έτσι αυτή την πλειοψηφία σε κάποια σημαντικά έργα που θα πρέπει να γίνουν στον τόπο σας. Νοικοκυρέψατε έτσι τον Δήμο με βάση και τη φύση σας στη γυναικεία. Από την πρώτη στιγμή δεν μπορώ να παραπονεθώ. Ένιωσα το σεβασμό για την εκτίμηση, την αποδοχή των ανδρών συναδέλφων. Αυτό που ήθελα εγώ κατά τη διάρκεια των καθηκόντων μου έθετα πάντα στο επίκεντρο ήταν ότι πρέπει να προσπαθούσα να υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι μας αφορά, είμαστε εδώ, προς όφελος των δημοτών, το καλό του δημότη και τίποτα παραπάνω. Πρέπει να θέσουμε στην άκρη προσωπικές αντιπαραθέσεις και κόντρες. Και χαίρομαι γιατί πιστεύω ότι ως επιτοπλίστων τα καταφέραμε. Ίσως ζοριστήκαμε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά θεωρώ τα καταφέραμε προς τιμήν όλων μας. Πώς ήταν όμως έτσι για μια νέα γυναίκα να βάζει σε τάξη ένα ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο και μάλιστα ανδροκρατούμενο. Ελάχιστες ήσασταν οι γυναίκες. Από τους 33 δημοτικούς συμβούλους είμαστε μόλις 4, μία από κάθε παράταξη. Πολύ μικρό το ποσοστό. Οπότε, εντάξει, πραγματικά. Όσον αφορά το νεαρό της ηλικίας στο οποίο αναφερθήκατε, εντάξει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πιστεύω είναι πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, έπρεπε να γίνει κάποτε η αρχή, να αναλαμβάνουμε θέσεις ευθύνης, να προσπαθούμε. Προσπάθησα, διάβασα και λιγάκι παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι με βοήθησαν και οι συνάδελφοι. Ένιωσα γρήγορα το σεβασμό. Έτσι, και αποδεικνύεται ότι η νεολαία μπορεί να τα καταφέρει. Σε όλους τους τομείς. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και σε αυτό το δύσκολο και ευαίσθητο ρόλο της αυτοδιοίκησης. Αρχικά με συγχωρείτε. Μερικές φορές καταλαβαίνω ότι ίσως μιλάω πάνω από τη φωνή σας, αλλά αυτό συμβαίνει λόγω της καθυστέρησης. Είναι η επιστροφή του ήχου. Την επόμενη φορά να το πούμε από κοντά. Μη σας αγχώνει καθόλου ναι, αυτό. Λίγο, γι' αυτό με δυσκολεύει λιγάκι. Υπάρχουν και αυτές οι παύσεις ανάμεσα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε έτσι καλύτερα. Μην αγχώνεστε καθόλου γι' αυτό, κυρία Καράβα. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά το μήνυμα που ήθελα και εγώ με τη συμμετοχή μου, ένα από τα μηνύματα που ήθελα να περάσω με τη συμμετοχή μου στην αυτοδιοίκηση, ήθελα να αποτελέσω φωνή της νεολαίας σε αυτή την προσπάθεια και να περαστεί αυτό το μήνυμα. Πιστεύω ακράδαντα στην ακαιρότητα και στις ικανότητες της νέας γενιάς. Και πιστεύω ότι με το δικό μας ρομαντισμό μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά, να δώσουμε ένα λίγο πιο ιδιαίτερο τόνο στην αυτοδιοίκηση. Μόνο όφελος μπορεί να έχει ο τόπος. Μόνο αν αναμειχθούν οι νέοι στα κοινά μπορεί να έρθει κάποια σημαντική αλλαγή. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Η πορεία αυτή για τον τόπο αυτά τα 4 χρόνια, πώς ήταν, δόθηκε αναπτυξιακή προοπτική στον Δήμο σας από την Δημοτική Αρχή. Εμείς το 2019 αυτό που είχαμε στο μυαλό μας σαν Δημοτική Αρχή ήταν ότι θέλουμε ένα Δήμο βιώσιμο, ισόρροπο,
πράσινο και έξυπνο. Σε αυτούς τους 4 άξονες θέλαμε να κινηθούμε. Δυστυχώς είχαμε την ατυχία του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα με το ανθρώπινο δυναμικό λόγω της κινητικότητας και της μείωσης του αριθμού προσλήψεων. Μας πίεσε λίγο παραπάνω, όπως είπα και προηγουμένως, η απλή αναλογική, αλλά καταφέραμε και προς όφελος των δημοτών να μην αυξήσουμε, όχι απλώς να μην αυξήσουμε τα τέλη, αλλά να τα μειώσουμε. Καθώς επίσης και να υλοποιήσουμε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ έργα μέσα σε 3,5 χρόνια σχεδόν. Μπορώ να σας παραθέσω κάποια από αυτά, ναι, που είναι, θεωρώ, μείζονος σημασίας για τον Δήμο. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη για το πάρκο άθλησης, το οποίο περιλαμβάνει κλειστό κολυμβητήριο, κλειστό προπονητήριο, skate park και ποδηλατοδρόμιο. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη για το διόροφο υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Λάμπρου Κατσόνη, το οποίο θα ανακουφίσει κάπως την κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης μας. Έχουμε τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, που είναι μια σύμπραξη του Δήμου Λεβαδέων με το επιμελητήριο. Στο πλαίσιο αυτού, τι περιλαμβάνει αυτό, τι ακριβώς είναι. Υπάρχει ένας ενιαίος χαρακτήρας, έχει διαμορφωθεί ένας ενιαίος χαρακτήρας στα εμπορικά καταστήματα. Έχουμε διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, ενίσχυση ηλεκτροφορτισμού, προμήθεια InfoKiosk, που συμβάλλουν και στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου. Έξυπνα παγκάκια. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης με την προμήθεια mini bus, που θα διευκολύνουν την κίνηση των δημοτών στην πόλη και στα χωριά. Το ηλεκτροκίνητο τρενάκι. Μάλιστα. Που θα δώσει και πάλι μια διαφορετική, λοιπόν, χρειά. Μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις, τα οποία θέλετε να συνεχίσετε και την επόμενη πενταετία. Με επικεφαλής τον κύριο Ταγκαλάκη. Και έχω πολλά ακόμα να πω. Αν δεν με σταματήσετε, μπορώ να συνεχίσω για αρκετές ώρες. Στα βασικότερα θα ήθελα και να μείνουμε σήμερα. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Έτσι. Θέλουμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε, γιατί θεωρώ, ναι, ότι έχουμε θέσει κάποιες βάσεις ισχυρές. Και θέλουμε όλοι μας να συνεχίσουμε για να εκπληρώσουμε το όραμά μας για τα χωριά μας και για την πόλη μας. Λοιπόν, ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους και καλή επιτυχία σε όλους τους συνυποψήφιους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.